Όχι στον αποκλεισμό των παιδιών από τα διαδικτυακά παιχνίδια, ναι στη χρήση με όρια και επίβλεψη, λέει ο πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, ειδικός ερευνητής και αναλυτής ηλεκτρονικών εγκλημάτων Μανώλης Φακιανάκης. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας τόνισε ότι οι παιδόφιλοι εκμεταλλεύονται τα τσάτ των διαδικτυακών παιχνιδιών για να αναζητήσουν τα υποψήφια θύματα τους, τα οποία μπορεί να οδηγηθούν ακόμη και στο θάνατο. Το τυράκι τους είναι ότι σε βάζουν μέσα σιγά σιγά και θίζεσαι. Εμείς δεν λέμε τα παιδιά να μην παίξουν. Θα παίξουν μία ώρα το πολύ τη μέρα. Πάνω από μία ώρα χάνεις την μπάλα, τελειώνεις, πεθαίνεις. Και άμα λέμε πεθαίνεις, πεθαίνεις στην πραγματικότητα. Δεν λέμε πεθαίνεις έτσι για να το πούμε. Έχουν πεθάνει στον κόσμο εκατοντάδες παιδιά και είναι αιτία το διαδίκτυο. Άρα θα πρέπει οι γονείς να βάλουν όριο. Εμείς δεν λέμε μην παίξετε Fortnite, θα παίξετε, αλλά μία ώρα. Εμείς λέμε μην μιλάς στο chat του Fortnite. Γιατί μέσα από τα chat έρχονται οι παιδόφιλοι και οι κακοποιοί. Αυτοί που θέλουν να σου κάνουν κακό και να σε κακοποιήσουν. Αλλά όλα τα παιδιά πιστεύουν ότι δεν θα τύχει σε μένα αυτό, θα τύχει στον άλλο. Ο πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος τόνισε τη σημασία της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου από παιδιά και εφήβους, ενώ αναφέρθηκε στα συμπτώματα του εθισμού, προειδοποιώντας τους γονείς για τις ενδείξεις που θα πρέπει να τους ανησυχήσουν. Ο εθισμός πλέον πεθαίνει. Όπως είναι ο αλκοολισμός, είναι και ο ιντερνετισμός. Αυτό πρέπει να μάθει ο κόσμος και να καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι όταν το παιδάκι κλείνεται μέσα στο δωμάτιο και δεν μιλάει σε κανένα, είναι συμπτώματα εθισμού. Και συμπτώματα τα οποία πρέπει να δουν άμεσα οι γονείς, γιατί αν δεν τα δουν άμεσα και δεν τα προλάβουν οι ψυχολόγοι, τότε έρχονται οι ψυχίατροι και δεν μπορούν και οι ψυχίατροι, το παιδί φεύγει από τη ζωή. Ενδεικτικό των υψηλών ποσοστών εξάρτησης ανθρώπων από το διαδίκτυο στην Ελλάδα είναι το γεγονός ότι λειτουργούν ειδικά τμήματα απεξάρτησης σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. Είναι ένα φαινόμενο ο εθισμός, ο οποίος έχει να κάνει με εκατομμύρια παιδιά ανά τον κόσμο και χιλιάδες παιδιά στη χώρα μας. Ο ειδικός ερευνητής και αναλυτής ηλεκτρονικών εγκλημάτων εκτίμησε ότι το επόμενο σχολικό έτος το Υπουργείο Παιδείας πιθανόν να έχει υιοθετήσει την πρότασή του για ένταξη στο σχολικό πρόγραμμα μαθήματος εκμάθησης ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Εμείς κάνουμε ένα αγώνα σαν Ινστιτούτο, το CSI, να μπει στο σχολείο το διαδίκτυο ως μάθημα. Έχουμε κάνει αγώνα και πιστεύουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα δικαιώσει τον αγώνα μας και θα το βάλει μάθημα από το νέο σχολικό έτος. Στο περιθώριο της ομιλίας του στο Πολιτιστικό Κέντρο της Μητρόπολης Χανίων με θέμα η βίβλος του διαδικτύου, ο κύριος Φακιανάκης αναφέρθηκε και στις παγίδες του ηλεκτρονικού εμπορίου, καλώντας τους καταναλωτές να εμπιστεύονται μόνο επώνυμα ηλεκτρονικά καταστήματα.